Πρόεδρε, καλή χρονιά θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους, περαστικά σε όσους είναι θετικοί και όσους νοσούν, να μην τους αφήσει τίποτα αυτή η περιπέτεια και να γυρίσουν γεροί στα καθήκοντά τους και στις οικογένειές τους. Εμείς για τη θέση του Προεδρείου, όπως και την προηγούμενη φορά, ψηφίζουμε λευκό. Αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με την ίδια τη διαδικασία, έτσι όπως πραγματοποιείται, αλλά πολύ περισσότερο και με το ότι η ίδια διαδικασία αποκλεί από τη θέση του ίδιου του Προεδρείου, το μισό, ας το πούμε έτσι, Περιφερειακό Συμβούλιο που εκπροσωπείται. Με αυτή την έννοια ψηφίζουμε λευκό, όπως και την προηγούμενη φορά. Θέλουμε να πούμε όμως δύο κουβέντες για την ίδια τη διαδικασία που επιλέχθηκε. Επειδή δεν δόθηκε άλλη τέτοια δυνατότητα να εκφραστεί κάποια γνώμη και από τη λαϊκή συσπήρωση. Εμείς είχαμε προτείνει, θυμάστε, πολύ καιρό πριν, αλλά ιδιαίτερα και το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πραγματοποιηθεί διαζώστη διαδικασία, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα αναγκαία μέτρα με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τρόπος υπάρχει και έχει αποδειχθεί. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συνέδρια πολύ μεγάλων σωμάτων. Απλά να πω ενδεικτικά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματοποίησε συνέδριο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλη έκταση εκδηλώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει με την ίδια τη διαδικασία. Εμβολιασμένοι είμαστε, συντριπτική πλειοψηφία με τρεις δόσεις, θα μπορούσαν να γίνουν και μοριακά τεστ. Το λέμε αυτό πολύ περισσότερο που πρέπει να έχουμε επίγνωση τι γίνεται αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα τι θα συμβεί από αύριο. Αύριο τα παιδιά όλου του κόσμου, το οποίο εμείς εκφράζουμε εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη θέλησή του, μπορούμε να το πούμε έτσι, τα παιδιά όλων των ανθρώπων, τα δικά μας τα παιδιά, θα πάνε στα σχολεία με τα γνωστά πρωτόκολλα. Θα πάνε στα σχολεία με τα πρωτόκολλα που λέει το πρωτόκολλο ότι μόνο αν 50 συν 1 νοσήσουν ή βγουν θετικά μέσα σε μια τάξη, μπορεί αυτή η τάξη να κλείσει. Δηλαδή, εδώ όλοι καταλαβαίνουν, υπάρχουν και γιατροί, να είναι το σύνολο των παιδιών θετικά για να κλείσει μια τάξη. Δεν δίνεται 200.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή, δεν έχουν προμηθευτεί ούτε αυτό το επιπλέον self-test. Τα σχολεία ξανανοίγουν με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν. Δεν χορηγείται δωρεάν μοριακό τεστ. Μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας. Και την ίδια στιγμή, δείτε συγκριτικά τις δύο εικόνες, τον τρόπο που επιλέγετε, εσείς επιλέγετε, να λειτουργήσει μια τέτοια σημαντική διαδικασία για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Από αυτό το ζήτημα, όσοι μας παρακολουθούν, όπως βλέπουμε, δεν μας παρακολουθεί και κανένας από αυτή τη διαδικασία, αυτό δείχνει και τον βαθμό της απαξίωσης. Εμείς λέμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα είναι μπροστά μας. Αυτά θέλαμε να σχολιάσουμε. Καλή συνέχεια.